Ξεκινάμε λοιπόν την τελευταία συνεδρία της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου μας και θα συζητήσουμε σε αυτή τη συνεδρία κατά πόσον η Ελλάδα συνιστά μια βασική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος επενδύσεων όπου η ψηφιακή τεχνολογία θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της. Μεγάλη τιμή και ευχαριστησή μου να έχω μαζί μου την πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της VIVA Investment Partners. Τζούλη, πολύ χαίρομαι που σε έχουμε εδώ. Έχω προετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις για σένα για να θέσουμε τη βάση για τη συζήτηση. Εκτός αν θέλεις να κάνεις μια σύντομη εισαγωγή, νομίζω ότι οι ερωτήσεις θα σε βοηθήσουν. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι από την εμπειρία σου μέχρι στιγμής. Η επένδυση στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι υψηλού ρίσκου. Καταρχάς ευχαριστώ, Ηλία, το πρώτο να πω. Καθώς κλείνει το 2021, οφείλω να πω ότι το ότι σε συνάντησα και η εταιρική σχέση από μέχρι στιγμής και το πώς βλέπεις και το πώς ήρθε στη δική μου εκδήλωση που οργάνωσα στη Μύκονο με την κοινότητα επενδυτών ήταν κάτι υπέροχο. Ευχαριστώ που μας κάλεσες. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αναρκτήρια ερώτηση, γιατί στη Μύκονο, σε εκείνη τη σχετική συνάντηση, ανακοινώσαμε τη δεκαετία της Μυκόνου. Εννοούσαμε με αυτό λοιπόν ότι είναι αυτός ο φοβερός χώρος που έχει γίνει, το φοβερός τόπος που έχει γίνει η Μύκονου, την οποία οι Έλληνες λατρεύουν και αγκαλιάζουν, αλλά ταυτόχρονα θεωρούν ότι δεν είναι Ελλάδα, είναι κράτος εν κράτη. Και αυτό συμβαίνει γιατί ακριβώς είναι τόσο επιτυχημένη. Η Μύκονος είναι μια εκπληκτική επενδυτική ευκαιρία. Υπήρξε, συνεχίζει να είναι και θα είναι. Και αντιπροσωπεύει την συνεχισμένη αριστεία αυτής της κοινότητας ανθρώπων και της ικανότητάς τους να δημιουργήσουν το ξεχωριστό. Και γιατί το ονομάσαμε δεκαετία της Μυκόνου? Διότι πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να επιτυγχάνει επίπεδα αριστείας που θα αγκαλιάζει ο κόσμος. Και ο κίνδυνος και η αναβεβαιότητα στην πραγματικά δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ουσιαστικά θα μπαίνουν θεσμικά χρήματα. Ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει στην Μύκονο και γενικά στην αγορά κινήτων, στην αστική αναβάθμιση και αναζωογόνηση. Είδαμε και εγκατάσταση τόσων στον Τεκάπο. Αρπάς, βλέπω στον Τεκάπο, είδα δεξιά φίλο μου από το Λονδίνο, αριστερά τους φίλους μου από την Αθήνα, τους άλλους από τη Νέα Υόρκη, όλοι αυτοί που χειρίζονται χαρτοφυλάκια. Όλοι έρχονται γιατί υπάρχει καλή θετική φήμη. Κυκλοφορούν τα πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι μπορεί τώρα κάποιος να αγοράσει σε λογική τιμή υποδομή σε σχέση με το που μένω εγώ, όπου οι κοινωνικά τέλη είναι απίστευτα ψηλά και οι τιμές είναι εξωφρενικές. Αυτό που έχουμε λοιπόν στην Ελλάδα και προσφέρεται είναι υψηλής ποιότητας σε ντόπιο ταλέντο, ένα λογικό λειτουργικό κόστος, αναδυόμενη καλή υποδομή και επομένως έχει τα κατάλληλα στατικά για το σωστό κοκτέιλ για να δημιουργήσεις εταιρείες venture capital. Πολύ ωραία λόγια, πολύ χαίρομαι. Νομίζω μπορεί να μας πουλήσει πάρα πολύ ωραία την Ελλάδα. Κάνεις κατακτική διαφήμιση. Μιλώντας για τη Μύκονο, μόνο η Μύκονος είναι ο μοναδικός τόπος ή σκέφτεστε και άλλα μέρη που μπορείτε να πάτε, να έχετε σχετικές συναντήσεις κορυφής οργανωτών όλων? Παραλαμβάνει την ερώτηση ο κ. Σπιρτούνιας. Ευχαριστώ. Να το διευκρινίσω. Η Μύκονος είναι προφανώς μια παγκόσμια αναγνωρισμένη μάρκα, φήμη. Αν πω σε κάποιο φίλο στο Μαϊάμι, στο Κανέκτο, οπουδήποτε, ότι η συνάντηση κορυφής θα γίνει στη Μύκονο, α, και βέβαια, όλοι πάντα ήθελα να πάω στη Μύκονο. Στην πραγματικότητα, έρχονται για 10 μέρες, σταματάνε και πηγαίνουν και στον Πειραιά, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, στην Κρήτη, στις Πέτσες, όπου και να πάνε, και μετά περνάνε 5-7 μέρες στη Μύκονο. Άρα, θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προκαταρτική συνάντηση κορυφής. Θα είναι η 13η αυτή χρονιά για να περάσουν 2-3 μέρες ως κοινότητα σε κρουαζιερόπλοιο, δεξιά-αριστερά, για να συναντήσουν ντόπια επιχειρηματική κοινότητα και μετά περνάμε 2 μέρες στο Rome Iconian. Πιθανότητα θα κρατήσουμε έτσι όπως είναι η συνάντηση κορυφής. Μύθος. Ακριβώς γιατί είναι οι πτήσεις πάρα πολύ βολικές
και στην ΚΕΑ επίσης, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο εφαλτήριο το λιμάνι του Λαβρίου, γιατί είναι κομμάτι από τα μέρη που ονομάζω σπίτι. Ήταν, αν θέλετε, το μωρό μου κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, εκεί κατέλησα. Έχουμε και επενδυτές από τη Silicon Valley που ήρθαν. Μετά από 4 μέρες αποφάσισαν να αγοράσουν 2 σπίτια σε Σταντορίνη. Βλέπω στην ΚΕΑ. Βλέπω ακριβώς τι βλέπεις στην ΚΕΑ για να το αναπτύξεις. Και συνάντησε τον Κώστα Βλάχο, που αναγνωρίζεται διεθνώς. Είναι Έλληνας, αλλά είναι πασίγνωστος διεθνώς για την βιοκλιματική αρχιτεκτονική που πραγματικά εξεπλάει από τον κύριο Βλάχο. Πήγε και είδε τη μοναδικό τοπίο της Τζιάς και είπε μείνει σαν τη λίμνη τάχο στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα είναι σαν την Καλιφόρνια της Ευρώπης, όπως είναι η Αμερική. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ομοιότητες με σχέση εκεί που μεγάλωσα. Μιλώντας για την Μύκονο, τη Τζιά, την ΚΕΑ τέλος πάντων, οι άνθρωποι που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή μπορεί να σκέφτονται ότι ο κύριος τομέας ενδιαφέροντός σας είναι το real estate, η αγορά ακινήτων. Όντως έτσι είναι. Ή συζητάτε και άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το real estate είναι καινούργιο για μένα προσωπικά. Όπως και για τη VIVA, την εταιρεία μου. Είναι το προφανές που μπορεί να κάνει κανείς, γιατί η Ελλάδα γεωγραφικά είναι ευλογημένη. Δύσκολο να έρθει κάποιος σε αυτή τη χώρα και να μην θέλει να περιηγηθεί και να απλώς συρρίζει σε διάφορα μέρη. Χρειάζομαι να πάω στη Σκιάθο και να δω εκείνο το μέρος και δεν έχω πάει ακόμα εκεί και να πάω και στο Πήλιο και να πάω και παραπέρα. Είναι φυσικό να θέλει κανείς να θέλει να κατέχει ένα μικρό κομμάτι και το να έχεις ακριβώς περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκι σου είναι κάτι καλό. Έχω εμπνευσιαστεί φοβερά με τις ελληνικές τράπεζες. Στο ερώτημα περί ρίσκου και αβεβαιότητας που έθεσες, πήγα στην Όπτιμα χθες. Εκπληκτικά τα άτομα εκεί. Γενικά είναι πάρα πολύ cool. Η Eurobank ήταν εκπληκτικός εταίρας. Ήρθαν στην Μύκονο, όπως είδα, ήταν στο Βήμα. Και όλοι θεωρήσαν ότι ο Ανδρέας Θωμόπουλος έκανε φοβερή δουλειά, εξηγώντας πώς δουλεύουν. Και όπως άκουσα και από φίλους, η Eurobank και από άλλους μου το είπαν, ήταν εκπληκτικές. Είχαμε τον Βασίλη Κουντεντάκη της Τράπεζας Πειραιός που μίλησε στην ΚΕΑ πέρσι. Είχαμε εκπληκτικές εμπειρίες με τις ελληνικές τράπεζες. Τους συσύστησα στους φίλους μου, όλους αυτούς τους τραπεζίτες, έρχονται στα συνέδριά μας, αναπτύσσονται, δικτυώνονται, αναπτύσσουν σχέσεις και ήταν καταπληκτική συνεργασία. Όταν έχεις καλό τραπεζικό σύστημα, καλούς χρηματοοικονομικούς συνεργάτες, μια ευλογημένη γεωγραφικά χώρα, δεν μπορεί παρά να θέλεις να επενδύσεις στη χώρα αυτή. Πιστεύεις ότι οι τελευταίες εξελίξεις του νόμου που εξήγηλε η κυβέρνηση με τα τελευταία κίνητρα που παρέχει είναι ενδιαφέρον στοιχείο για τους επενδυτές? Είναι κάτι που επενδύει τους επενδυτές περισσότερο από ό,τι πριν? Ναι, προσπαθώ να τα παρακολουθώ όλα αυτά και με εντυπωσίασε η ποιότητα της ηγετικής, της ηγεσίας που καταδεικνύεται στην Ελλάδα. Σαφώς είναι ένα premium που έχει η χώρα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δραστηριοποιούμεθα και στο Λονδίνο και στην Ελβετία. Όμως το να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νόημα, διότι υπάρχει χαμηλότερο κόστος λειτουργικών εξόδων, οπότε και εμείς μεταφέρουμε το χαρτοφυλάκι των εταιριών μας εκεί. Χθες φάγαμε με την Αθήνα Πασφύρου από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και συζητάγαμε ότι όταν βλέπεις τη χρηματοδότηση που καταφέρουν να ρίξουν στην αγορά και τον συστηματικά ξεκάθαρο τρόπο υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταλαβαίνεις ότι σε άλλες χώρες όπου λειτουργώ εγώ, δεν θέλω να λέω ονόματα, αλλά κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά βλέπω ότι 3-4 μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια, την περιβαλλοντική τεχνολογία, οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά, τους λες: ελάτε να στηθείτε, να στήσετε τις δραστηριότητες σας στην Ελλάδα. Ξέρω ότι υπάρχουν καθηγητές εδώ σε διάφορους φορείς που έχουν τρομερά εκπαιδευμένους, κατερτισμένους φοιτητές, διδακτορικούς, μεταπτυχιακούς και επίσης
Είμαι φίλη με πολλούς επιχειρηματίες όπως ο Ανδρέας Αυτόπουλος εδώ και 12 χρόνια, ο οποίος μου πρωτοείπε για την πολύ υψηλή ποιότητα των ταλέντων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις ως μια τεχνολογική startup εδώ στην Ελλάδα. Άρα, από την πλευρά ενός venture capital, όταν το χαρτοφυλάκιό σου έχει μέσα εταιρείες που πηγαίνουν καλά, που πάνε και έχουν ψηλά ταλέντα, χαμηλά λειτουργικά έξοδα, τότε οι άνθρωποι είναι πολύ πιο χαρούμενοι όταν μπορούν να δουλέψουν μεγάλο κομμάτι του χρόνου σε μια τέτοια περιοχή. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η Silicon Valley στην Αμερική, και όχι η Μινεσότα. Όταν είσαι γεωγραφικά ευλογημένος, έχεις αυτό το υπέρ. Η πρόσβαση λοιπόν στην εκπαίδευση. Και να είμαι ειλικρινής, πάντα πίστευα ότι το οικοσύστημα της Μεσογείου, που είναι και το που θα βρει το δεύτερο μεγαλύτερο ΑΕΠ μετά τις ΗΠΑ, ως ζώνη ΑΕΠ, είναι πολύ μεγάλο και ξέρεις ότι θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο εδώ. Σε επόμενα 25, ίσως και 10 τελικά χρόνια. Και σου δίνει και πρόσβαση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από την Ελλάδα. Είναι η ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, νοτιοανατολική Ευρώπη. Το οικοσύστημα της Μεσογείου, αν δούμε σε όλα αυτά και προσθέσουμε την ιστορία της χώρας αυτής, τους απόδημους, στην Καλιφόρνια για παράδειγμα, οι Έλληνες κυριαρχούν στην εκτιματαγορά. Κυριαρχούν. Κανείς δεν μπαίνει στην αγορά στη Βόρεια Καλιφόρνια. Ναι, έχουμε κάποιους εξαιρετικούς μεσίτες ακινήτων εκεί, ναι. Μεγάλα ονόματα. Για ποιο λόγο ένα VC θα επενδύσει στην Ελλάδα? Τι αναζητούν? Τολμώ να πω ότι θα ευλογήσω τα γένια μου ότι είδα πράγματα πολύ πριν γίνουν σειρμού. Fintech. Έβλεπα κάποιους ανθρώπους να βάζουν μερικές λίρες σε μια δουλειά και έβλεπα ότι αυτό θα γίνει μεγάλο. Ο λόγος λοιπόν που πρέπει να μπεις στο venture capitalist, να γίνεις venture capitalist, είναι διότι εμπιστεύεσαι την κρίση σου. Ακούς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι λένε για ένα όραμα που έχουν στο μέλλον και μπορείς να δεις το μονοπάτι. Και βλέπεις την πορεία, δεν σε ενοχλεί ο θόρυβος δεξιά-αριστερά. Πάντα αναζητάς ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν ακόμα στην αγορά. Αυτό λοιπόν που ήταν συναρπαστικό για μένα, καθώς συναντώ επιχειρηματίες όλη την Ελλάδα, είναι ότι είναι επιχειρηματίες που είναι στο ίδιο επίπεδο, είτε είναι εδώ, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε αλλού, απλά αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα και προκλήσεις. Άρα το γεωγραφικό κομμάτι συναντά το κοινωνικό κομμάτι και τα λοιπά. Οπότε κάθομαι σε ένα σημείο και λέω, πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου λέει ο συγκεκριμένος. Ούτε καν που το είχα δει ως πρόβλημα να υπάρχει και αυτοί ήδη προσπαθούν να το λύσουν. Μπορεί όμως να εφαρμοστεί και κάπου αλλού, εκεί. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια ευκαιρία. Ναι, προφανώς βγάζουν χρήματα, διότι κάποιος εντόπισε ότι υπάρχει μια σημαντική ευκαιρία για την αγορά και τι κάνει, επένδυσε με τα χρήματά του, επέλυσε ένα πρόβλημα. Όλη η μέρα βλέπω εντυπωσιακά πράγματα όταν μιλάμε για τις προκλήσεις σε όλο τον κόσμο. Και τι έχω μάθει τα τελευταία 30 χρόνια? Ακολούθα τον επιχειρηματία. Ο ή η επιχειρηματίας έχει την απάντηση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Και αυτό κάνω σε όλη μου τη σταδιοδρομία. Ακολουθώ τον επιχειρηματία. Η ποιότητα των επιχειρηματιών λοιπόν και των προβλημάτων που επιλύουν λένε πολλά. Και η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν ενδιαφέρει πολύ από τη Silicon Valley, όπου οι άνθρωποι λένε καλύτερα να είμαι κομμάτι αυτής της όλης συζήτησης, διότι είναι μια καλύτερη ποιότητα συζήτησης. Μ' αρέσουν όλα τα χαρακτηριστικά αυτής της συζήτησης που εξελίσσεται μπροστά μου. Και αυτό αφορά όλους τους τομείς με τους οποίους έχουμε καταπιαστεί. Όταν λοιπόν μπεις σε αυτή τη διαδικασία, όταν νιώθεις ότι μπορείς να συμμετέχεις σε μια καλύτερα ποιοτική συζήτηση, τότε αυτόματα διαμορφώνεις ένα εξαιρετικό οικοσύστημα. Το νιώθεις ότι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα? Πες μας δύο πράγματα για τους επενδυτικούς εταίρους της VIVA. Ποιες είναι οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναζητούν? Εξαγοράσαμε μια επιχείρηση πριν από 2 περίπου χρόνια, η Drive Software Solutions. Ήταν η πρώτη μας επιχείρηση στα ηλεκτρικά οχήματα. Μια επιχείρηση που αλλάξαμε τελείως. Έχουμε τώρα τον νέο CEO, νέα ομάδα διοίκησης και νέο δικτύο συμβούλιο. Ασχολούνταν με τη διαχείριση στόλου και τώρα μετατοπίστηκαν αμιγώς στο κομμάτι των ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτό μας επέτρεψε να είμαστε κομμάτι μιας τεράστιας αναδυόμενης αγοράς, ενός μπλε ωκεανού, όπως ονομάζεται,
αν σε αυτό προσθέσουμε και τις τεράστιες ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, εταιρείες ηλεκτρισμού, ενέργεια, οι οποίες τώρα μπαίνουν στον χώρο της φόρτισης. Βλέπουμε από την άλλη το project της Volkswagen στην Αστυπάλαια και εκεί είναι πλέον και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η προτεραιοδότηση λοιπόν αυτού του οικοσυστήματος βιώσιμης κινητικότητας, η οποία, το οποίο υπάρχει και βοήθησε εμάς μέσω της εταιρείας αυτής να μπούμε σε ένα τεράστιο χώρο. Βλέπουμε ως αποτέλεσμα όλων αυτών ότι υπάρχουν και γειτονικές, όμορες ευκαιρίες. Φέρουμε μια εταιρεία στην Ελλάδα, δεν μπορώ να πω το όνομα, αλλά ασχολείται με το υδρογόνο. Είναι κομμάτι του ίδιου περιβάλλοντος που ασχολείται, του οικοσύστηματος που ασχολείται με το περιβάλλον, με τις πράσινες τεχνολογίες. Τους ανεβάσαμε στη σκηνή, στη Μύκονο. Και προσπαθούμε να κάνουμε μια ακόμα μεγαλύτερη επένδυση. Και είναι κάτι που κάναμε διότι είμαστε εδώ στην Ελλάδα, το βλέπουμε, και διότι έγιναν οι πρώτες επενδύσεις στην Driver Solutions, το οποίο πλέον έχει νόημα να το συνεχίσουμε. Ήμασταν λοιπόν, ήμασταν πιο πολύ στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα logistics, και πλέον ευθυγραμμιζόμαστε με τα ζητήματα ενέργειας, πράσινες τεχνολογίες κτλ. Ανέβηκαν πολύ στη σκηνή, στο FT στη Μύκονο, και άλλες τεχνολογίες που θέλουν να μπουν στην ελληνική αγορά κτλ. Άρα η επενδυτική μας στρατηγική αλλάζει καθώς περνάμε και περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα και βλέπουμε και τις αγορές. Και ουσιαστικά ήταν το κύριο θέμα της συνάντησής μας φέτος, σχέση με την ESG, την πράσινη χρηματοδότηση κλπ. Τα κριτήρια ESG είναι κάτι που σας απασχολεί όταν επιλέγετε επενδυτικές ευκαιρίες. Τα κριτήρια ESG, τα θέματα κοινωνικής ευθύνης, εταιρικής διακυβέρνησης, περιβαλλοντικά μιλήματα, αυτοί οι τρεις είναι πυλώνες, τους λαμβάνετε υπόψη? Νομίζω ότι η εταιρική διακυβέρνηση πρωτίστως μας ενδιαφέρει. Είναι το DNA της ομάδας, η δέσμευσή τους προς την ποιότητα, το ανθρώπινο δυναμικό. Εάν έχεις άτομα υψηλού βεληνικούς, ξεκινά σωστά το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης και πρέπει να είσαι πάρα πολύ υποστηρικτικός και στην ισορροπία των δομών. Τώρα, σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικές προκλήσεις, κοινωνικό αντίκτυπο κτλ. Το άτομο που σας ανέφερα, που πέρασε το τελευταίο Σαββατοκύριακο στην Κία, είναι από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο. Έχει πάνω από 12 επενδύσεις ήδη στην ΚΕΑ και θέλει να κινηθεί ενεργά στην ελληνική αγορά, γιατί οι Έλληνες εστιάζουν σε αυτά τα πεδία. Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή επιθυμία να χαρτογραφηθεί ο χώρος και να χαρτογραφηθεί οι θετικές κοινωνικές αλλαγές. Το αισθάνομαι σε αυτή την αγορά, πολύ περισσότερο σε άλλες αγορές, χωρίς να αναφέρω πάλι ονόματα. Θα έλεγα ότι από την κυβέρνηση μέχρι προς τα κάτω είναι σαφές ότι ναι, οι πάντες θέλουν να κάνουν χρήματα και αυτό λύνει προβλήματα, είναι αποδεκτό. Η εταιρεία την οποία εξαγοράσαμε ήταν υψηλής τεχνολογίας, αλλά υπήρχαν πολλά κομμάτια τα οποία λειτουργούσε ταυτόχρονα σαν φιλανθρωπικό ίδρυμα, που δεν είχε τιμολογήσει πολλά πράγματα. Εάν κάνεις σωστή τιμολόγηση, μπορείς να έχεις σωστές δομές, να πληρώσεις καλύτερο προσωπικό, αλλά το κίνητρο του προκέρδους είναι πολύ σημαντικό, γιατί σου δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές δομές, να φροντίσεις τους ανθρώπους σου. Η νοοτροπία του δεν χρειάζεται να κάνει κέρδη μια εταιρεία είναι ίσως ή λάθος ακριβώς νοοτροπία. Είναι βασικό να ξέρουν και να θέλουν οι επιχειρηματίες να είναι κερδοφόροι και είναι μαζί με την επιθυμία να πάνε κολλάνε. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλά προγράμματα mentoring που κάνει ακριβώς και το
επιμελητήριό μας για startups. Μιλώντας όμως για αυτές, μιλώντας για την εμπλοκή σας την τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχετε εντοπίσει συγκεκριμένα εμπόδια τα οποία θα πρέπει ως χώρα, ως κυβέρνηση ή οτιδήποτε, ως φορείς, να διορθώσουμε άμεσα? Ναι. Όπως είπα, μόνιμος κάτοικος ή μόνος κάτοικος της Ελβετίας, μένω στη Ζυρίχη και μπορώ να σας πω ανεπίσημα ότι μπορείτε, δεν είστε καλοί αυτό ή στο άλλο. Όντας Αμερικανίδα, δεν μπορώ να σας πω και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, το καλό και το κακό σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό που βρίσκω είναι ότι φέρουμε, οι άνθρωποι είναι πολύ περήφανοι για τις αλλαγές που έρχουν λόγω της ψηφιοποίησης που υπήρξαν με το εμβόλιο κλπ. Οι άνθρωποι πλέον είναι πολύ περήφανοι για την κυβέρνησή τους. Και αυτό είναι μια αίσθηση που την εισπράττεις. Ακόμη και οι Έλληνες επιχειρηματίες που ήταν στη σκηνή όταν είπαν λένε ότι υπάρχει αισιοδοξία και ενέργεια. Υπάρχει η αίσθηση ότι ακριβώς θα είναι μια δεκαετία μεγάλης ταχύτητας για την Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι και μολυσματικό κιόλας. Δεν το βρίσκω αυτό. Δηλαδή, καθένας είναι μια αισιοδοξία που μεταδίδεται. Δεν το βρίσκω πουθενά άλλο στην Ευρώπη. Βλέπεις έναν οδηγό ταξί, ένα μπαρ, έναν που μπορεί να μην έχει αυτή την τον ενδιασιασμό, αλλά γενικά δεν βρίσκω διαρθρωτικά προβλήματα. Βλέπω συνολικά μια χώρα που είναι σαν μια εταιρεία που είναι σε υψηλή, σε, αν θέλετε, που ξεκινάει τώρα. Ορισμένα πράγματα δεν είναι ακόμα απόλυτα συντονισμένα. Να πάει λίγο πιο γρήγορα, τα λίγο πιο αργά. Υπάρχει μια εταιρεία στοιχείο, για παράδειγμα, που θέλει να δημιουργήσει ένα εσωτερικό δίκτυο με αυτόνομη συλλογή στοιχείων. Και ο αριθμός των ανθρώπων που είχαν ενθουσιαστεί και θέλουν να υπογράψουν κατευθείαν, να γίνουν πελάτες, να είναι επενδυτές με άλλα συστήματα μεταφοράς που θέλουν να επενδύσουν, αυτό γίνεται πραγματικότητα. Και μέσα σε 4 μήνες θα μπορούν να παρέχουν, αν θέλετε, στοιχεία και εμπορεύματα με drones στα ελληνικά νησιά, για παράδειγμα. Ήταν μεγάλος ενθουσιασμός με αυτήν την ιδέα. Νομίζω ότι όταν έχεις καλά πράγματα να συμβαίνουν, τα κακά φαίνεται να εξαλείφονται. Δεν υπάρχουν πια αρνητικά σχόλια. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν κάποιες κακές καταστάσεις, αλλά πλέον το καλό είναι μεταδοτικό. Έχω ένα ερώτημα να κάνω. Πώς μπορεί η Ευρώπη να ανταγωνιστεί καλύτερα και πώς η Ελλάδα μπορεί να είναι πιο σημαντικός παίκτης? Ξέρουμε ότι η Ευρώπη βρίσκεται πιο πίσω σε σχέση με την τεχνολογική καινοτομία, σε σχέση με τη ΣΥΠΑ ή την Κίνα. Πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε καλύτερα? Μου αρέσει αυτή η ερώτηση. Ξέρετε την όλη ιστορία της πυραμίδας, αν θέλετε, που ταιριάζει κανείς. Ο πρωτότοκο παιδί, για παράδειγμα, είναι αυτό ο πιο υπεύθυνο. Όταν είσαι κληρονόμος στην κληρονομιά, δεν θέλεις να διαλύσεις τα πράγματα, δεν θέλεις να ανατρέψεις το κατάστημα, το μαγαζί, το οικογενειακό, το εινοποιείο, τη ζωθοποιείο, οτιδήποτε. Ο δευτερότοκος είναι εκείνος ο οποίος ξέρει ότι δεν πρόκειται να κληρονομήσω κάτι, πρέπει να δομήσω κάτι καινούριο. Ο τελευταίος, ο Βενιαμίν, έχει καταλάβει αυτή τη διαφορά και αισθάνεται. Αυτή είναι μια νοοτροπία πρωτότοκου στην Ευρώπη. Δεν είναι αρνητική, κάθε άλλο. Κατά κάποιο τρόπο είναι πολύ πιο θετική, θα έλεγα. Γιατί σίγουρα έχουμε κινηθεί σε ένα κίνιο κύκλο καινοτομίας, όπου το 2010 εταιρείες όπως η Uber έγιναν κολοσσοί με μηδενικό αρχικό κεφάλαιο. Εάν έχεις μια νοοτροπία Βενιαμίν, αν θέλεις, ας φτιάξουμε όλα από την αρχή και αν δεν βρούμε κεφάλαιο και ό,τι κάτι έγινε. Αλλά θες να διατηρήσεις αυτά που υπάρχουν, τα κεκτημένα, λειτουργείς διαφορετικά.
αν θέλεις να έχεις μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή στην διαδικασία, δεν είναι κακό αυτό. Το πραγματικό πλεονέκτημα όμως είναι ότι έχει αλλάξει και ανθρώπους. Με τη δουλειά της Vivian Werding, που την είχαμε στην IKEA, μιλήσαμε ακριβώς ότι έκανε πραγματικά, έγραψε την αρχική νομοθεσία και οργάνωσε την ομάδα. Ήταν η πρωτοπόρος στα ζητήματα αυτά. Η Ευρώπη έχει την ικανότητα, και αυτό θα αλλάξει, να δώσει δικαιώματα ιδιοκτησία σε άτομα. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα στοιχεία για τα άτομα είναι περισσότερο με το μπαστούνι παρά με το καρότο. Για να δημιουργήσουμε μια αγορά 500 εκατομμυρίων ανθρώπων και να τους ενδυναμώσουμε, όπου η προσωπική τους οικονομία θα τους έδινε τη δυνατότητα να είναι κάτοχοι των δικών τους στοιχείων, θα τους έκανε πλούσιους. Εάν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε το παιχνίδι και θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε πλούτο, κάθε άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι κάτοχος κάποιων πραγμάτων. Αν αρχίσει λοιπόν δίνοντας στο περιουσιακό στοιχείο τα στοιχεία τους, αυτό είναι δυνατό. Έχει ήδη γίνει στην Ευρώπη νομοθετικά. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ηγεσία και κάποιο όραμα. Αλλά αυτό που περιέγραψες πριν, μια ανάγκη για κοινωνικά θετικά πράγματα να συμβούν. Δηλαδή ο κόσμος δεν είναι μόνο για να κάνουμε χρήματα, αλλά και για ανακατανομή, κατανομή αξία στο άτομο. Και τι πιο πολύτιμο από τα δικά σου στοιχεία, που θα πρέπει να έχεις το δικαίωμα να τα χειρίσεις μόνος σου. Το ήθος, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ήθος. Δεν θα δημιουργηθεί από τους λόρδους τεχνολογίας στη Silicon Valley, όπου οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ως αλγόριθμοι. Αναγνωρίζουν την αξία των ατομικών στοιχείων και γι' αυτό το βάζουν ως περιουσιακό στοιχείο στο ενεργητικό τους, στους συλλογισμούς τους. Στην Ευρώπη μπορούν να το κάνουν διαφορετικά. Αν βάλουμε ακριβώς πνευματική ιδιοκτησία και μόνο με την ανακοίνωση ότι θα συμβεί αυτό, με ιδιοκτησία προσωπικών στοιχείων, σημαίνει ότι θα έχει την ικανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα τεράστιο ταμείο όπου τα έσοδα θα προέρχονται από την ιδιοκτησία αυτών των στοιχείων. Και θα δούμε. Αυτό είναι το επίπεδο ηγεσίας που μπορούμε να έχουμε. Και μπορείτε να το δείτε πώς μπορεί να γίνει με τις τεχνολογικές εφαρμογές. Όλα μπορούν να συμβούν. Θα ήθελα να δω αυτό το επίπεδο αλλαγής παιχνιδιού, γιατί επανερχόμενο στη μεταφόρα, αν θέλω εγώ να είμαι η αδελφή μου, πάντα θα είμαι δεύτερης κλάσης. Έχω κουραστεί λοιπόν από την επιθυμία της Ευρώπης να θέλει να γίνει Silicon Valley. Δεν έχει σχέση, δεν θα έπρεπε. Η Ελλάδα έχει ευκαιρία να είναι μια καταπληκτική Ελλάδα και αυτό πετυχαίνει. Η Silicon Valley δεν θα πρέπει να είναι στην Ευρώπη, να γίνει σαν τη Silicon Valley. Η Ευρώπη έχει να κάνει με κάτι τελείως διαφορετικό. Πρέπει να φέρουμε η αυτοκρατορία ξαναχτυπά. Οι κατεστημένες εταιρείες αρχίζουν και αγκαλιάζουν τις τεχνολογίες, αλλά όχι αρκετά γρήγορα ίσως. Η δική μου δουλειά λοιπόν είναι να το κάνω αυτό για τις εταιρείες στο χαρτοφυλάκιό μου. Και αυτό που κάνετε εδώ σήμερα, να φέρετε μαζί τις εταιρείες και να βάζετε και εμένα στην κοινότητά σας, μας βοηθίζει να φέρουμε μαζί τις startup και τις εταιρικές πλατφόρμες, να συζητάμε με τον εταίρο σας και στην BCG για παράδειγμα, και να αναζητήσουμε τρόπους να διασυνδεθούμε. Αυτό είναι το πιο πολύτιμο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Τζούλη. Ήταν πραγματική έμπνευση η ομιλία μαζί σου. Χαίρομαστε πάρα που σε είχαμε. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε το τέλος της δεύτερης ημέρας της Συνόδου Κορυφής για την ελληνική οικονομία. Ελπίζω να απολαύσατε όλα τα θέματα. Συνεχίζουμε αύριο με την τρίτη και τελευταία μέρα. Καλή σας νύχτα.